Χαιρετίζουμε τα νιάτα της ΚΝΕ. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, κοιτάμε μόνο μπροστά, προχωράμε μπροστά. Τις μέρες που απομένουν μέχρι την 7η Ιουλίου, δρούμε για να φτάσουμε σε ακόμα περισσότερους νέους και νέες, για να έχουμε ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ στις 8 του Ιούλη. Ξέρουμε καλά ότι μέσα στα πανεπιστήμια ένα μεγάλο τμήμα των νέων συνδυάζει την μελέτη και την έρευνα με τη δίψα να μάθει για να ζήσουμε όλοι και όλες καλύτερα. Μεγαλώνει ο προβληματισμός, καθώς βλέπουν πως σήμερα μπορεί πραγματικά να βελτιωθεί η ζωή του λαού μας. Αλλά στην πράξη οι ζωές των πολλών, αντί να πάνε μπροστά, πηγαίνουν δυστυχώς πίσω. Το ΚΚΕ επιδιώκει να δίνει απαντήσεις σε όλους αυτούς τους προβληματισμούς της νεολαίας. Έχει επεξεργασμένο σχέδιο για το πώς μπορούν η επιστήμη, η καινοτομία, η έρευνα, το αξιόλογο επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό που διαθέτει η χώρα μας να υπηρετεί με το έργο του τις ανάγκες του εργαζόμενου λαού. Γιατί σήμερα υπάρχει η δυνατότητα όλα τα παιδιά να μορφώνονται ολόπλευρα, δωρεάν, να είναι διασφαλισμένα όσα χρειάζονται για να σπουδάσουν και όχι να μπαίνουν στο ζύγι των δημοσιονομικών στόχων στοιχειώδες ανάγκες. Όλοι οι απόφοιτοι υπάρχει η δυνατότητα να εργάζονται στο αντικείμενο το οποίο έχουν σπουδάσει, που έχουν ειδικευτεί. Υπάρχει η δυνατότητα σήμερα να μην υπάρχει ούτε ένας άνεργος, να μην αναγκάζεται κανένας επιστήμονας να παίρνει το δρόμο της μετανάστευσης για μια θέση στον ήλιο. Η Ελλάδα έχει τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες, αναπτυξιακές δυνατότητες, έμπειρο, εξειδικευμένο επιστημονικό, εργατικό δυναμικό που σήμερα στα πλαίσια του καπιταλισμού είτε απαξιώνονται, είτε αξιοποιούνται με βάση το πώς θέλει το μεγάλο κεφάλαιο και όχι το πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η λαϊκή ευημερία. Είναι γνωστό, για παράδειγμα, σε όλους πώς οι τεχνικοί, μηχανικοί, εργαζόμενοι διαφόρων κλάδων απαιτούνται για την εξασφάλιση της αντισεισμικής θωράκισης, της αντιπυρικής, της αντιπλημμυρικής προστασίας. Και φυσικά αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Ο καθένας μπορεί να προσθέσει τα αντίστοιχα από τον κλάδο του. Όλα αυτά δεν γίνονται σήμερα, γιατί τα περιθώρια κέρδους, οι ανταγωνισμοί, οι δεσμεύσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζουν τι και πόσο θα παραχθεί σε διάφορους κλάδους και όχι όπως έπρεπε, με βάση τις ανάγκες που έχει ο λαός μας και τι μπορεί να παράξει η ίδια η χώρα ώστε να ανέβει κατακόρυφα η ποιότητα ζωής για όλους και όλες. Για να γίνει πραγματικότητα η σταθερή και μόνιμη δουλειά με καλούς όρους στο αντικείμενο σπουδών απαιτείται πριν απ' όλα ένα πράγμα. Σύγκρουση με την πολιτική του κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεών τους, για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα εργαλεία της επιστήμης, της έρευνας, θα υπηρετούν το σκοπό της βελτίωσης του λαού, της ζωής του λαού, για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που μέχρι τώρα δεν έχουν λυθεί, για να γίνουν οι λύσεις αυτές προσιτές για όλους και όλες.
θα πρέπει να απελευθερωθούν οι πόροι και το επιστημονικό δυναμικό που σήμερα είναι εγκλωβισμένοι στους διάφορους ανταγωνισμούς των μεγάλων επιχειρηματιών για τα δικά τους που ψάχνουν όλο και περισσότερα, όλο και μεγαλύτερα κέρδη. Και εξωθούνται έτσι να σπαταλάνε τις δυνάμεις τους σε έρευνες για τα έξυπνα όπλα του ΝΑΤΟ, για επιχειρηματικές πατέντες. 400 δισεκατομμύρια ευρώ ξοδεύονται από τη χώρα μας κάθε χρόνο για τις πολεμικές ανάγκες του ΝΑΤΟ. Ξέρουμε καλά ότι αυτά που διεκδικούμε φαντάζουν δύσκολα. Εμείς δεν σας κρύβουμε ότι όντως απαιτούν πολλά περισσότερα από μια ψήφο μόνο. Σίγουρα όμως και σε κάθε περίπτωση έχουν μια βασική προϋπόθεση. Δηλαδή αυτό που τελικά κρίνεται στις 7 του Ιούλη. Το πόσο δυνατό θα είναι το ΚΚΕ. Ακριβώς, γιατί όσο πιο δυνατό είναι το ΚΚΕ, τόσο καλύτεροι θα είναι οι όροι για να διεκδικήσουμε όσα έχουμε ανάγκη, για να αποσπάσουμε κατακτήσεις, για να ανοίξουμε το δρόμο για ριζικές ανατροπές. Φίλες και φίλοι, από όπου και να πιάσεις το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, θα δεις ότι και οι δύο αντιγράφουν από τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις επιταγές του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Γιατί οι εξαγγελίες του Μητσοτάκη για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων έχουν καβάντζα τα έργα και τις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ. Επί ημερών του μπορεί να μην καταργήθηκε το άρθρο 16, αλλά η επιχειρηματική λειτουργία των ιδρυμάτων απογειώθηκε. Γενικεύτηκαν τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, ιδρύθηκαν προπτυχιακά με δίδακτρα, ενώ η ίδια η λειτουργία των ιδρυμάτων ασφικτιά λόγω της χρόνιας υποχρηματοδότησης, με τα πανεπιστήμια ακόμα να στενάζουν εξαιτίας της αρπαγής των αποθεματικών τους, με υπογραφή μάλιστα Βαρουφάκη το 2015. Γιατί πριν προλάβει η Νέα Δημοκρατία να ψελίσει ότι θα βάλει ενίκεια στις εστίες, αυτό το πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ στο προεκλογικό του πρόγραμμα, με τυράκι βέβαια την ίδρυση νέων εστιών ΜΕΣΔΙΤ, που τόσο αγαπά βέβαια και η Νέα Δημοκρατία. Ενώ τα κριτήρια για τη δωρεάν σίτηση γίνονται όλο και πιο περιοριστικά για τους φοιτητές. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει για τη μείωση των δικαιούχων και μεγαλύτερο κόστος επίσης για όλους τους υπόλοιπους. Επειδή ήδη η Νέα Δημοκρατία επιδίδεται σε ένα όργιο δηλώσεων για το πόσο γρήγορα θα φέρει την κατάργηση του ασύλου του, τους προειδοποιούμε. Όχι απλά θα το καταψηφίσουμε, αλλά θα κάνουμε και ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην περάσει. Για να γίνει αυτό η υπόθεση των φοιτητών, των συλλόγων τους. Γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτό που λείπει από την ανώτατη εκπαίδευση δεν είναι να κόβουν βόλτες οι δημιουργίες των ΜΑΤ στα πανεπιστήμια, αλλά η επαρκής χρηματοδότηση για να μπορούν οι φοιτητές να σπουδάσουν χωρίς κανένα εμπόδιο. Για να λυθούν προβλήματα όπως είναι για παράδειγμα η έλλειψη φωτισμού και φύλαξης, όλα αυτά δηλαδή που αφήνουν χώρο σε φαινόμενα τα οποία στη συνέχεια υποκριτικά αξιοποιούνται για το χτύπημα και του ασύλου. Ποιος θα αντιπαλέψει τα σχέδια της Νέας Δημοκρατίας? Ο ανύπαρκτος ΣΥΡΙΖΑ του 1% στους φοιτητικούς συλλόγους?
ο ΣΥΡΙΖΑ που διεύρυνε την επιχειρηματική λειτουργία των πανεπιστημίων. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετώπισε πάρα πολλές φορές με τις κλούβες των ΜΑΤ τις φοιτητικές διεκδικήσεις. Απέναντι στα σχέδια Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι και στην υποχρηματοδότηση και την καταστολή, οι φοιτητές έχουν ανάγκη από ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ για να δυναμώσει ο αγώνας για πραγματικά δημόσια δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση, για ιδρύματα που θα υπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες του λαού και της νεολαίας. Η νεολαία δεν σκύβει το κεφάλι με το κουκουέ, επίθεση και πάλι. Απάντηση σε αυτά τα σχέδια μπορούν να δώσουν οι ίδιοι οι φοιτητές με τους συλλόγους τους, με τις διεκδικήσεις τους, με την αγωνιστική ανασυγκρότησή τους κόντρα στη διάλυση που σήμερα επικρατεί και βολεύει βέβαια τις κυβερνήσεις. Σε αυτή την υπόθεση οι φοιτητές γνωρίζουν πως τα μέλη της ΚΝΕ, τα μέλη του ΚΚΕ δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Νέοι και νέες, φίλες και φίλοι, η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ όχι απλά δεν έφερε ουσιαστική αναβάθμιση σπουδών, αλλά το αντίθετο. Διαμόρφωσε μια θάλασσα τίτλων σπουδών που αντί να κατοχυρώνουν ένα πτυχίο αναεπιστημονικό αντικείμενο, μεγαλώνει τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των αποφύτων στο ίδιο αντικείμενο. Αντί να εξασφαλιστεί ότι ο κάθε φοιτητής ή κάθε φοιτήτρια θα μαθαίνει σε βάθος το αντικείμενό του με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις, τελικά οι φοιτητές οθούνται στο να γίνονται συλλέκτες διαφόρων πιστοποιητικών, διαφόρων δεξιοτήτων, πολλές φορές ή τις περισσότερες πλέον για να πούμε επιπληρωμή. Μαθήματα αναγκαία για την κατανόηση κάθε επιστημονικού αντικειμένου φεύγουν από τα προπτυχιακά και πάνε στα μεταπτυχιακά επίσης με το αζημίωτο. Πριν λίγες μέρες ο Τσίπρας έλεγε ότι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας έχει τίτλο «Ο καθένας μόνος του και όποιος αντέξει». Αυτό όμως θα μπορούσε να μπει και τίτλος και στη δική του πολιτική. Γιατί η κοινή του στρατηγική και στην εκπαίδευση θέλει τους φοιτητές έτοιμους να πατήσουν επιπτωμάτων για να βρουν μια θέση στη ζούγκλα αυτή της εργασιακής ανασφάλειας. Τμήμα αυτής της πολιτικής ήταν και οι λεγόμενες πανεπιστημιοποιήσεις των ΤΕΗ από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία παίζουν με τις αγωνίες των φοιτητών των πρώην ΤΕΗ για τις σπουδές τους. Αφού πρώτα Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ παλιότερα έκαναν τα πρώην ΤΕΗ πανεπιστήμια δεύτερης κατηγορίας, φορτώνοντάς τους ένα σωρό προβλήματα, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο μετά δεν έλυσε ουσιαστικά ούτε ένα από τα προβλήματα αυτά, αλλά αντίθετα τα επέτεινε, διευρύνοντας την κατηγοριοποίηση πτυχίων, ιδρυμάτων και αποφύτων. Πραγματική έξοδος από το λαβύρινθο αυτό που έχουν εγκλωβίσει φοιτητές, χιλιάδες φοιτητές, είναι μόνο η πρόταση πάλης και διεκδίκησης του ΚΚΕ για ενιαία ανώτατη εκπαίδευση, για να εξασφαλιστούν οι όροι, ώστε να υπάρχει ένα πτυχίο πανεπιστημιακού επίπεδου που θα προσφέρει ολοκληρωμένη γνώση σε κάθε επιστημονικό αντικείμενο, χωρίς κατηγοριοποιήσεις και πτυχίων και αποφύτων. Για σπουδές πανεπιστημιακού επίπεδου, αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν, με αναβαθμισμένες υποδομές, προσωπικό επαρκές πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ανανεωμένα σύγχρονα συγγράμματα, φοιτητική μέριμνα, για να αποτελεί το πτυχίο τη μόνη προϋπόθεση για την πρόσβαση σε συνέχεια στο επάγγελμα. Αυτές τις προτάσεις τις έχουμε καταθέσει και στη Βουλή
και όλα τα άλλα κόμματα τις απορρίπτουν. Το ΚΚΕ είναι η μόνη δύναμη με ολοκληρωμένη πρόταση για την ανώτατη εκπαίδευση που κατοχυρώνει στην πράξη την ολόκληρη μόρφωση των φοιτητών, το εργασιακό τους μέλλον στο αντικείμενο που έχουν σπουδάσει, καθώς και την αναγκαία και συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης κάθε επιστημονικού αντικειμένου. Η πρόταση του ΚΚΕ για δημόσια δωρεάν ενιαία ανώτατη εκπαίδευση είναι πρόταση σύγκρουσης με το σημερινό Πανεπιστήμιο Ανώνυμη Εταιρεία και όλους όσους στηρίζουν αυτό. Είναι θέση προοπτικής που βλέπει το μέλλον, αφού εντάσσει την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την ανάπτυξη της επιστήμης στην υπηρεσία μιας άλλης, μιας λαϊκής πραγματικά οικονομίας που θα κινείται με κίνητρο μόνο την εξασφάλιση της λαϊκής ευημερίας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, κάνουμε τη νύχτα μέρα για να φτάσουμε στους χιλιάδες φοιτητές που εκτιμούν τη δράση του ΚΚΕ, που μας στήριξαν και στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις. Για να πείσουμε να ψηφίσουν το κόμμα χιλιάδες φοιτητές που δεν πήγαν στις κάλπες, θεωρούντας δυστυχώς ότι έτσι τιμωρούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψήφος που μετράει στη μάχη ενάντια στο σύστημα, ενάντια στα κόμματά του, αποτελεί μόνο η στήριξη, η υπερψήφιση του ΚΚΕ. Θα ακούσουμε πολλά μέχρι την Κυριακή της 7ης του Ιούλη. Θα σκυλιάσει το σύστημα και τα τσιράκια του. Ο φόβος τους είναι το ΚΚΕ. Η πρότασή του για την εργατική εξουσία που την συζητάμε πλέον με πολύ περισσότερους νέους και νέες. Το φόβο του συστήματος μαρτυράνε οι αντιδράσεις διαφόρων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ότι τάχα το ΚΚΕ, μη στηρίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, φέρνει τη Νέα Δημοκρατία. Ποιοι τα λένε αυτά? Αυτοί που εφάρμοσαν την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, που της έδωσαν συγχωροχάρτη και την έφεραν πίσω οι ίδιοι με ανεβασμένα ποσοστά. Έδωσαν το δικαίωμα στα σκιάχτρα του παλιού κομματικού κατεστημένου να κουνάνε και το δάχτυλό του στο λαό. Ας αλλάξουν λίγο το πλευρό που κοιμούνται. Ας ασχοληθούν με κάτι άλλο, όπως με την προετοιμασία της συγκυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τη δεξιά κάτω από ειδικές συνθήκες, όπως είπε πρόσφατα ο κύριος Τσίπρας. Το φόβο του συστήματος μαρτυράνε και τα μαντρόσκυλά του, η ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή. Τους πονάει ότι καταποντίζονται, ότι βλέπουν την πλάτη των κομμουνιστών να συνεχιστεί μέχρι τέλους η απομόνωση των εγκληματιών ναζιστών, να πεταχτούν εκτός βουλής από το λαό με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. Καλούμε λοιπόν να βρεθείτε, να βρεθούμε όλοι και όλες μαζί στη μάχη. Τα δύσκολα είναι μπροστά, αλλά εμείς ξέρουμε μόνο να πεισμώνουμε, να γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί, πιο δυνατοί. Έχουμε μάθει να μην κάνουμε πίσω, παρά μόνο να τραβάμε μπροστά για το δίκιο, για την ελπίδα, για την ανεπίθεση, για όλα όσα δικαιούται ο εργαζόμενος λαός και τα παιδιά του. ΚΚΕ, η δύναμή σας την επόμενη μέρα, η ψήφος που μετράει. Προχωράμε μπροστά, προχωράμε δυνατά, καλή δύναμη σε όλους.